άλλο το μαθαίνει κάτι άλλο. Μπαίνει μέσα. Γύρω στο 1,5. Κάνει να πιάνει. Εντάξει, είναι προφανώς ότι όλο το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις προσχώσεις που έγιναν εδώ. Η έξοδος του, πού είναι πάνω το ανάντι του? Η έξοδος του ήταν μέσα στο ανάντι. Και ένα δεύτερο Γιώργο τεχνικό. Του ξυλώσατε? Άλλο, έτσι, γιατί το πρόβλημα ήταν ότι δεν ήταν διευθετημένο το πρόβλημα πιο πάνω. Και μπούκωσε και φύγανε όλα τίναξε. Αυτό και από κάτω εδώ είναι και πρέπει να είναι και κορεσμένο. Βρισκόμαστε στο χρώμιο. Το έργο της αποκατάστασης των ζημιών που είχε γίνει προς υπέρσι στο Σεπτέμβρη ξεκινάει και βρίσκεται σε εξέλιξη. Έχουμε την δυνατότητα να επισκεφτούμε όλα τα μέτωπα των προβλημάτων που ήδη αντιμετωπίζονται. Θα ήθελα καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στις υπηρεσίες μας, στις κυρίως τεχνικές μας υπηρεσίες, γιατί είναι ένα έργο το οποίο το μελέτησαν, το δημοπράτησαν, που ολοκληρώνουν όλα αυτά με ίδια εργαλεία, με ίδια μέσα και με ίδια χρηματοδότηση. Νομίζω ότι ξεκινάει ένα έργο που θα τελειώσει στον χρόνο του επόμενου, που σχετικά σύντομα και θα πιάσει και τα υπόλοιπα χωριά, στο Πατερό, τη Μεταμόρφωση, την Κάτω Κόμη, την Λευκοπηγή και όπου αλλού προβλέπεται τη μελέτη. Είναι ένα έργο προϋπολογισμού 500 περίπου χιλιάδων ευρώ συνολικά. Νομίζω ότι η υποχρέωση του Δήμου και των υπηρεσιών να λύνει τα προβλήματα στην προηγούμενη περίπτωση αποδεικνύεται σχετικά, νομίζω, με πολύ μεγάλο βαθμό ικανοποιητικό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε στο Χρόνιο. Ξεκίνησε ο εργολάβος την Παρασκευή, εγκαταστάθηκε ο εργολάβος την Παρασκευή στα προβλήματα τα οποία μας είχε δημιουργήσει η πλημμύρα της 9ης Σεπτεμβρίου του 2016. Σήμερα είναι το κλιμάκιο των μηχανικών εδώ και βλέπουμε τις εξελίξεις της δουλειάς. Είμαι αισιόδοξος, θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα. Ήδη προχωράει πάρα πολύ καλά, 2-3 εργασίας, αν και έχει βροχές. Θέλω να πιστεύω ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές της πλημμύρας και θα ξαναμπεί έτσι η ομαλή εξέλιξη και η κατάσταση και η ροή των πολιτών, ας πούμε, και εδώ στην πλατεία που χάλασε η άσφαλτος, έχουμε προβλήματα. Είμαι αισιόδοξος. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Τα λεφτά είναι αρκετά, είναι εξασφαλισμένα, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα χρηματοδότησης. Νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Βέβαια, με αρκετά μεγάλη προσοχή και από εμάς, ας πούμε, την τοπική αυτοδιοίκηση στις εξελίξεις της εργασίας, των εργασιών δηλαδή, θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε σε μια καλή κατάσταση, να λέμε ότι θα αποκατασταθούν οι ζημιές.